θα να κάνουμε. Αυτό κάτι σημαίνει. Καταρχήν να πούμε ότι η ανακοίνωση του τελικού πακέτου προκάλεσε ένα μικρό σοκ, θα λέγα εγώ, γιατί ούτε 3,5 τελικά δισεκατομμύρια παραπάνω, ούτε 4, ούτε καν 5, ήταν 6,130 δισεκατομμύρια ευρώ τα πρόσθετα μέτρα που απέτησε και πήρε η Τρόικα για να κλειδώσει ο στόχος του 2011. Και αυτό γιατί αφενός η ύφεση θα είναι πολύ μεγαλύτερη και φέτος και του χρόνου, άρα τίθενται σε κίνδυνο και τα φορολογικά έσοδα. Είδαν ότι και οι φορολεκτικοί μηχανισμοί δεν τα πήγαν και πάρα πολύ καλά φέτος, άρα πιθανώς να έχουν ανάλογη απόδοση και το 2011. Και εν πάση περιπτώσει ήθελαν να κλειδώσουν το στόχο του 2011 και απέτυχαν αυτά τα μέτρα. Τώρα, κωδικοποιώντας, θα λέγαμε ποιοι θα πληρώσουν την ύφη το 2011. Και μην ξεχνάμε όλοι ότι ήδη προβλεπόταν στο μνημόνιο μια μεγάλη προσαρμογή. 950 δισεκατομμύρια τελικά έγινε και ένα ψαλίδισμα στα 8.200, αφού και εκεί είδαν ότι θα υπάρξει κάποια απόκληση από τους στόχους για τα έσοδα. Το ένα ζήτημα είναι με την αύξηση του χαμηλού συντελεστή ΦΠΑ, ο οποίος μέσα σε ένα χρόνο πάει από το 9% στο 13%. Η τελευταία προσαρμογή θα είναι από το 11% στο 13%, δηλαδή μιλάμε μέσα σε λίγους μήνες θα έχουμε μια αύξηση 50%. Και επειδή ακριβώς μιλάμε για όλα τα τρόφιμα και τους λογαριασμούς των ΔΕΠΟ. Η οποία στο ράφι είναι υπερπολαπλάσια, έτσι. Ακριβώς. Είναι προφανές ότι δεν μπορούμε να μιλάμε για επιβάρυνση σε λίγους, στα υψηλά εισοδήματα, αλλά και στα χαμηλά εισοδήματα που θα επιβαρυνθούν σημαντικά. Το δεύτερο ισχυρό σοκ θα έρθει στο στενό και ευρύτερο δημόσιο τομέα. Το πρώτο σοκ θα δεχθούν αυτοί οι περίπου 10.000 εργαζόμενοι στον δημόσιο τομέα με συμβάσεις ορισμένου χρόνου για τους οποίους δεν θα υπάρχει ανανέωση, άρα θα μείνουν χωρίς δουλειά. Και βέβαια το μεγάλο μαχαίρι θα πέσει στις 10, 800 εκατομμύρια ευρώ αναζητά το Υπουργείο Οικονομικών. Θα γίνουν δραστικές περικοπές των μισθών, αλλά μοντέλο ΟΣΕ. Μέχρι και 40% λένε οι εκτιμήσεις ότι θα μειωθούν οι αποδοχές τους. Και βέβαια ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου, αν και είπε ότι θα διασφαλιστούν οι θέσεις, θα προσπαθήσουμε να διασφαλίσουμε τις θέσεις εργασίας, δεν έκλεισε το παράθυρο για απολύσεις, σε απολύσεις, στην περίπτωση που τα περιβόητα σχέδια αναδιάρθρωσης των ΔΕΚΟ δεν κριθούν ικανοποιητικά. Και βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε και το στενό δημόσιο τομέα. Μέσα στο 2011 θα ξεκινήσει το νέο μισθολόγιο και όπως το σκιαγράφησε ο κύριος Παπακωνσταντίνου σήμερα, θα υπάρξουν δραστικές περικοπές ή καταργήσεις επιδομάτων τόσο για τους νέους όσο και για τους ήδη υπηρετούντες στο δημόσιο. Και βέβαια να τελειώσω λέγοντας ότι και το πετρέλαιο θέρμανσης θα γίνει ακριβότερο από τον επόμενο βέβαια Οκτώβριο και με βάση κάποια εισοδηματικά κριτήρια και κάποια γεωγραφικά κριτήρια κάποιοι θα πάρουν ένα επίδομα θέρμανσης το οποίο θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε αν θα ισοσκελίσει την αύξηση του πετρελαίου θέρμανσης. Επομένως, ξεκινάει ένας πολύ βαρύς χειμώνας, Σοφία. Και τα μέτρα τα οποία, όπως είπαμε και στην αρχή, παίρνουμε είναι σαφώς περισσότερα από αυτά τα οποία χρειάζεται για να